Ότι όλοι είμαστε κοινωνοί και παρακολουθούμε και βλέπουμε διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον που πολλές φορές έχουν έλθει και στην επιφάνεια, στη δημοσιότητα και σχετίζονται με την ρύπανση στο περιθώριο της ελαιοκομείας, δηλαδή είτε από ελαιοτριβία είτε από πυρηνελουργία. Με χθεσινή μου απόφαση το μεικτό κλιμάκιο ελέγχου περιβάλλοντος έκανε ελέγχους και για πρώτη φορά στα χρονικά των ελέγχων και νυχτερινούς. Χθες λοιπόν το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή της ΒΥΠΕ με Λιγαλά πήγε το μεικτό κλιμάκιο και πήρε τα δεδομένα από πυρηνελουργείο, το οποίο στην ευρύτερη περιοχή από το πυρηνελουργείο υπήρχαν μαύρου χρώματος απόβλητα, παρθήκανε δείγματα, υπήρχε μάλιστα και ένα φρεάτιο από το οποίο έβγαινε αυτό το υγρό. Η υπηρεσία έχει πάρει τα δείγματα για τα οποία σήμερα φεύγουν για την περαιτέρω ανάλυση στα αρμόδια εργαστήρια. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα και μάλιστα τα λίμματα έχουν φτάσει και στην ευρύτερη περιοχή των γηπέδων που υπάρχουν φωτοβολταϊκά πάρκα. Επίσης φαίνεται και το διαπίστωσε η υπηρεσία ότι από αυτά τα υγρά πολλά καταλήγουν στα όμβρια της ΒΥΠΕ με Λιγαλά. Είναι αυτονόητο ότι αυτούς τους ελέγχους τους κάνει και η ΒΥΠΕ και με σημερινό μας έγγραφο ζητούμε να λάβει μέτρα και η ίδια η τράπεζα η οποία διαχειρίζεται τη ΒΥΠΕ με Λιγαλά, ενώ εμείς κάνουμε τους σχετικούς ελέγχους και θα συνεχίσουμε να τους κάνουμε, διότι φαίνεται ότι στα πυρηνελουργεία πλέον συγκεντρώνεται ένας μεγάλος όγκος υγρών αποβλήτων και μάλιστα φαίνεται ότι αυτό θα είναι το μεγάλο μας επόμενο πρόβλημα. Θέλω να επισημάνω ότι οι έλεγχοι έγιναν όχι μόνο στην ΒΥΠΕ με Λιγαλάκη, οι οποίοι συνεχίζονται και σήμερα, και στον ποταμό Άρη, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της κάτω ζώνης. Εκεί μάλιστα, στα πλαίσια καθαρισμού των αποστραγιστικών τάφρων που υπάρχουν, γίνονται καθαρισμοί από την εργολαβία του ΓΟΕΒ, ώστε και να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και να μπορούμε να κάνουμε καλύτερα τους ελέγχους, ενώ οι υπηρεσίες να μπορούν να προσεγγίζουν και να βλέπουν εάν υπάρχουν ενδεχομένως μερικές φορές και σωλήνες οι οποίες βγάζουν απόβλητα. Ιδιαίτερα για το ποταμό Άρη να πω ότι έχουν γίνει δειγματοληψίες στις 3 Εντεκάτου και στις 2 Δωδεκάτου και γίνεται και σήμερα επιπλέον άλλη μία δειγματοληψία. Η πρώτη, η οποία ήταν μετά έντονη βροχόπτωση, έδειξε ότι τα νερά είναι καθαρά. Βέβαια πρόσφατα που είχα επισκεφθεί τη Μικρομάνη και συζήτησα με τον πρόεδρο, ο οποίος είχε κάνει για την καταγγελία στο Δήμο Καλαμάτας και κοινοποίησε την υπηρεσία μας. Εγώ ενημερώθηκα βέβαια προφορικά από υπαλλήλους. Ήταν και αυτός ικανοποιημένος ότι η ποιότητα των υδάτων στον ποταμό Άρη είναι εντάξει, αλλά θέλουμε και εμείς να το διασταυρώσουμε με ελέγχους και με αναλύσεις των δειγμάτων. Θέλω να επισημάνω ότι οι έλεγχοι αυτοί τόσο στα ελαιοτριβεία εάν η λειτουργία τους συνάδει με την αδειοδότησή τους, με τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν πάρει, πρώτον. Και δεύτερον, για τα πυρηνελουργεία, οι έλεγχοι πέρα από τους πιθανές διαρροές και προβλήματα με λιώσμο κατσίγαρο, δηλαδή που μπορεί να φεύγει σε διάφορους αποδέκτες που τελικά καταλήγει στη θάλασσα, στο αμέσως επόμενο διάστημα θα έχουμε ελέγχους και στα παέρια. Τα παέρια δηλαδή των καμινάδων θα ελεγχθούν
όχι μία φορά, πολλές φορές, και θα παρακολουθήσουμε στενά το φαινόμενο ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι αυτά είναι εντός των ορίων. Είναι αυτονόητο ότι η εταιρεία που θα κάνει τους ελέγχους θα είναι πιστοποιημένη από τον ΕΣΥΔ και η απόφαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο ελήφθη στις 2 Δωδεκάτου για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τη διαδικασία να εξευρεθεί ο ανάδοχος, ο οποίος θα υλοποιεί αυτές τις μετρήσεις. Εκείνο που θέλω να πω κλείνοντας είναι ότι δεν είμαστε εναντίον της επιχειρηματικότητας. Σε καμία περίπτωση. Είμαστε όμως υπέρ της νομιμότητας και της προστασίας της υγείας των συμπολιτών μας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε. Δεν θα αφήσουμε κενά. Προσπαθούμε να λειτουργήσουν αντικειμενικά και άμεσα οι υπηρεσίες ώστε και οι συμπολίτες μας, οι επιχειρηματίες που ασχολούνται με αυτά τα θέματα να πάρουν το μήνυμα ότι δεν μπορούν πλέον να γίνονται πράγματα που δεν είναι σύμφωνα με τον νόμο και την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση. Ευχαριστώ πολύ.